από Κόρονας, μια περιοχή με πανέμορφη φύση και μεγάλη ιστορία. Από τον Εμπρός Νερό συνεχίζουμε προς τον Βαφέ, συναντώντας την πορεία μας στην Καμάρα του Κουτσού. Πρόκειται για ένα όμορφο γεφύρι που χρησιμοποιείται ως και σήμερα, καθώς μικρά οχήματα περνούν συχνά από πάνω του. Αν και φαίνεται κλασικό μονότοξο, στη δυτική πλευρά του υπάρχει ένα μικρότερο υποστηρικτικό τόξο. Η Καμάρα του Κουτσού χτίστηκε τέλη του 19ου αιώνα από ντόπιους μάστορες. Το όνομά της το πήρε από τον Κουτσό ιδιοκτήτη του Νερόμυλου, που ακόμη και σήμερα στέκει στο πλάι της γέφυρας. Κάτω από το γεφύρι, τους χειμερινούς μήνες κυλά ο ποταμός Μπούτακας, που συνεχίζει προς τις Βρύσες. Ο Βαφές είναι το μοναδικό χωριό του νομού Χανίων που έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ιστορικό διατηρηταίο μνημείο. Η διάκριση αυτή οφείλεται όχι μόνο στη σημαντική του ιστορία ως μετερίζει αγώνων και ελευθερίας, αλλά και στην μέρημνα των κατοίκων του να διασώσουν τη θαυμάσια ντόπια αρχιτεκτονική του. Στα περισσότερα κτίσματα του χωριού σώζεται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό η αρχική τους διαμόρφωση και τυχοποιία, η οποία ανάγεται στην ύστερη Βενετοκρατία ή την πρώιμη Τουρκοκρατία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το συγκρότημα κατοικίας του ιερέα Μανουήλ Σκορδίλη, το οποίο χτίστηκε το 1745. Νοτιοδυτικά του Βαφέ βρίσκεται το πανέμορφο φαράγγι της Κυρονερίδας, μια διαδρομή που σίγουρα αξίζει να περπατήσετε. Το φαράγγι έχει πάρει το όνομά του από το ιστορικό σπήλαιο της Κρυονερίδας, το οποίο αναπτύσσεται σε μήκος και έχει 4 αίθουσες, στην τελευταία εκ των οποίων υπάρχει πηγή με νερό. Το σπήλαιο υπήρξε καταφύγιο χριστιανών αρκετές φορές κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Όμως στις 9 Αυγούστου του 1821 οι Τούρκοι το ανακάλυψαν και ανάβοντας φωτιά στην είσοδό του, προκάλεσαν τον θάνατο από ασφυξία στα 130 γυναικόπαιδα που είχαν κρυφτεί σε αυτό. Σε ανάμνηση του γεγονότος αυτού, χτίστηκε εικονοστάση στην είσοδο του σπηλαίου, το οποίο τιμάται κάθε Αύγουστο. Μια άλλη παράκαμψη από το μονοπάτι που οδηγεί στο σπήλαιο της Κρυονερίδας καταλήγει στο ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη Ερημίτη ή αλλιώς Λαγκίτη. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ υπήρχε μια παλιά εικόνα του Αγίου Ιωάννη, την οποία ένας Τούρκος κάρφωσε με μαχαίρι κατά την Επανάσταση του 1866, αλλά βγαίνοντας από το κούφωμα του βράχου, έπεσε και σκοτώθηκε. Λίγα μέτρα πριν από το κατώφλι της εκκλησίας, θα δείτε ένα παράξενο δέντρο, τη λεγόμενη Σικομουρέα, η οποία έχει φύλλα μουριάς, αλλά η καρπή που βγάζει είναι σίκα. Στη Χαράδρα Λαγκός, λίγα μέτρα πέρα από το σπήλαιο Κρυονερίδα, βρίσκεται ένα ακόμη σπήλαιο στη θέση Καλαμάτο. Έχει πλούσιο διάκοσμο με μικρούς θαλάμους και βάραθρα και στο σημείο αυτό έχουν εντοπιστεί ίχνη κατοίκησης από την νεολιθική και την ελληνιστική εποχή. Κατά την περιήγησή σας στο Βαφέ, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το παλιό εξοκλήσι των Αγίων Ασωμάτων. Αυτός ο μικρός ναός του 15ου αιώνα έχει ιδιαίτερο τοιχογραφικό διάκοσμο, καθώς αντί για μορφές Αγίων και σκηνές από το 12ο, εδώ έχουμε επαναλαμβανόμενα γεωγραφικά μοτίβα που καλύπτουν όλο το εσωτερικό του ναού. Ο ναός είναι κατασκευασμένος πάνω στα ερείπια παλαιότερης εκκλησίας του 6ου ή 7ου αιώνα. Κατά την ανασκαφική έρευνα, αποκαλύφθηκαν τμήματα της τοιχοποιίας του αρχικού ναού και του δαπέδου, καθώς και η βάση της Αγίας Τράπεζας. Στα βόρεια του αρχικού ναού βρέθηκαν τα ερείπια και δεύτερου κλήτους, μάλλον της ίδιας περίοδου, ενώ ανατολικά και δυτικά του ναού υπάρχουν κυβωτιόσχημοι τάφοι. Πιθανολογείται ότι ο ναός ήταν παλιό μοναστήρι και οι καλόγεροι ασχολούνταν με την αγκιοπλαστική, καθώς στον περίγυρο βρέθηκαν πολλά σπασμένα κεραμικά. Και κάπως έτσι, ολοκληρώνεται αυτή μας η διαδρομή στην καταπράσινη φύση του Αποκόρωνα. Μια περιήγηση πλούσια σε μνήμες της ιστορίας, αλλά και σε εικόνες από γραφικά χωριά που φωλιάζουν αρμονικά στις μαδάρες κάτω από τα επιβλητικά λευκά όρη, δημιουργώντας την επιθυμία της επιστροφής στον ευλογημένο τούτο τόπο.